Μάντα Παπαδάκου. Είναι όμορφη, γοητευτική και πολύ δυναμική. Είναι πρόεδρος και ιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Women in Need για την προστασία κακοποιημένων γυναικών, ενώ έχει υπάρξει και μοντέλο. Το 2006 διακρίθηκε με τον τίτλο της Miss Υδρόγειο στην Καλιφόρνια. Είναι παντρεμένη με τον Τζόρτζ Παπαδάκο, παλέμαχο μπασκεμπολίστα του Ολυμπιακού και αδερφό της Ορθούλας Παπαδάκου. Με τον σύζυγό της έχουν αποκτήσει 3 παιδιά, την Σίλια, τον Τζόνι και την Λουκία. Μάντα Παπαδάκου, είσαι κοντά μας! Εδώ είμαι. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, αγάπη μου γλυκιά. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς? Τι ωραίο χρώμα έχεις πάρει. Τι φοβερό χρώμα. Ήρθα από τον Καναδά και πήγα τρέχοντας στις παραλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω έχω φέρει και το κρύο. Γιατί σήμερα έχει κρύο. Όπου πάω έρχεται και το χιόνι. Ενώ ο καιρός στον Καναδά πώς είναι, πες μας. Όχι, τώρα εντάξει, έχει φτιάξει. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μείον 30, μείον 22, χιόνι ασταμάτητο, ήταν πολύ δύσκολο. Και ξέρω ότι, θέλω να πω τώρα, ότι σας βλέπουμε και στο Καναδά και ξέρω ότι τώρα θα το δουν και οι φίλοι μου τώρα πλέον και στο Καναδά. Λες αλήθεια, μας παρακολουθείς εκεί? Ναι, βέβαια. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι, σας βλέπουμε. Σου αρέσουμε? Πολύ. Μπράβο, από την πρώτη μέρα σε είδα, Ιωάννα μου. Από την πρώτη μέρα που έκανες την έναρξη. Αγάπη μου γλυκιά. Σε είδα, ναι. Λοιπόν, ναι, ο Καναδάς είναι υπέροχος, αλλά έχει πάρα πολύ κρύο, βρε Σιμάντα. Πολύ κρύο. Πώς το αντέχεις εκεί? Έχουμε Ελλάδα από το βορρό. Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, η ζωή, η καθημερινότητα, ξέρεις, έχεις τα παιδιά, το σούπερ μάρκετ, τις δουλειές. Δεν είσαι και πολύ έξω. Εγώ στεναχωρήθηκα λίγο γιατί ήθελα να πω να πάω να κάνω σκινγκ ή να κάνω πατινάς, αλλά είχε τόσο κρύο που αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Του χρόνου ελπίζω να είναι καλύτερα. Μάντα μου, πώς πήρες την απόφαση και έφυγες? Πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο βήμα αυτό και για σένα και για τα παιδιά, για την πολύ οικογένεια. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο ήταν, αλλά έγινε μια πρόταση στον σύζυγό μου για δουλειά και σε πολύ γρήγορο και βιαστικό χρονικό διάστημα, είπαμε ότι ήταν όταν κάτι καλύτερα. Όταν λες γρήγορο, δηλαδή, δεν ήταν κάτι που το προγραμματίζατε από καιρό? Ότι ο Τζόρτζ κοίταγε προς Αμερική ή Καναδά, το κοίταγε, το έψαχνε τα τελευταία 2 χρόνια που είχαν δυσκολευτεί και τα πράγματα και για μας εδώ. Και ήρθε μια πρόταση και είπαμε να το δεχτούμε. Ήταν κάτι καλύτερο για την οικογένειά μας και για τα παιδιά μας. Δεν το συζητώ. Μάντα μου, άρα από αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι η οικογένεια και οι άντρα τους βάζεις πάνω απ' όλα, έτσι. Ότι αν είχες, ξέρω εγώ, κάποια πρόταση εδώ στην Ελλάδα, θα την άφηνες για προκειμένου να στηρίξεις τον άντρα σου. Άφησα το σπα που είχα. Άφησα μια ζωή ολόκληρη, γιατί εδώ είμαι 22 χρόνια. Όλες μου οι φίλες, οι παρέες. Ευτυχώς ο οργανισμός τον έχουμε κρατήσει και συνεχίζει. Το ίδρυσα και στο Καναδά πλέον. Οπότε με στόχο να συγκεντρώνουμε λεφτά από εκεί, να στέλνουμε προς τα εδώ για να συνεχίζουμε τα προγράμματά μας. Α, οπότε δηλαδή κάνεις, διοργανώνεσαι και εκδηλώσεις στην Αμερική. Ναι. Και στα έσοδα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνεις στην Αμερική, τα στέλνεις Ελλάδα. Ναι. Και αντιστρόφως. Αυτό, ναι. Ήτανε... Βασικά, ξέρεις, υπάρχει πολλούς Έλληνες στο Καναδά και όχι μόνο στο Καναδά, γιατί την πρώτη εκδήλωση που κάναμε ήταν στο LA, που ήταν το Απρίλιο τώρα. Ναι. Έχουμε στήριξη από τους Έλληνες και αναγνωρίζουν και το έργο μας, ευτυχώς, και είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στα θέματα αυτά. Το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στην Ελλάδα οικογενειακώς υπάρχει, Μάντα? Το συζητάτε ή το έχετε απορρίψει σαν ενδεχόμενο? Δεν νομίζω. Τώρα πλέον τα παιδιά είναι στο σχολείο. Θα τελειώσουν σχολείο εκεί, θα πάρει πανεπιστήμιο εκεί. Μέχρι που να πάνε πανεπιστήμιο, θα είμαι εγώ εκεί. Όταν πάνε πανεπιστήμιο, θα κοιτάξω να ξαναέρθουμε. Μάντα, τώρα που σε είδα, βλέπω και τις φωτογραφίες δίπλα. Εσύ δεν τις βλέπεις, αλλά εμείς τις βλέπουμε. Κάτι υπέροχες φωτογραφίες. Μου θυμίζει εκείνο το παλιό που λέει με 3 παιδιά, μα δεν φαίνεται καν παντρεμένη. Πώς θα καταφέρνεις? Δεν ξέρω. Μη μας πεις το DNA. Ξυπνάω το πρωί, βάφομαι, γυμνάζομαι, προσπαθώ να κρατιέμαι σε φόρμα, προσέχω τι τρώω. Αυτό. Μάντα, γενικώς η καθημερινότητά σου είναι εύκολη εκεί? Ναι, είναι άλλη ρυθμή. Είναι όλα τόσο εύκολα.
Στο σημείο που λες, σε παρακαλώ, κάποιος μπορεί να φωνάξει κάτι, να πάει στραβά. Δεν είναι τίποτα. Όλα στην σειρά, στην εντέλεια. Δεν δυσκολεύεσαι ούτε στις τράπεζες, ούτε στο ταχυδρομείο, ούτε να κάνεις πληρωμές. Είναι όλα πολύ ομαλά. Οι άνθρωποι όμως, οι δικοί σου οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, δεν τους λείπεις πολύ. Και εσύ και τα παιδιά, εσένα δεν σου λείπουνε? Εμένα μου λείπουν πάρα πολύ. Έχω αδερφές, ψυχές εδώ που πονάει πολύ που δεν είμαι κοντά τους και όταν περνάνε δύσκολες στιγμές, δηλαδή δεν μπορώ να βρίσκομαι δίπλα τους. Μια από τις καλύτερες μου φίλες πέρασε καρκίνο φέτος και ήμουνα μακριά και πέθαινα. Το ξεπέρασε, δόξα τω Θεώ, το ξεπέρασε. Πολύ δυναμική, η Μισελ την αγαπά πολύ. Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Και ο μπαμπάς μου αρρώστησε και είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι μακριά. Ευτυχώς υπάρχει το Viber, υπάρχει το Skype, υπάρχει FaceTime, υπάρχουν όλα αυτά της τεχνολογίας που τουλάχιστον με την Ανίτα να φαίνει που είμαστε κουμπάρες, μιλάμε κάθε μέρα, 3-4 φορές την ημέρα. Ναι, πρόσφατα που την είδα λοιπόν κοντά μου, μιλήσαμε μαζί. Και μαζί μέσω Skype. Ναι. Αυτό που το κάνει συνέχεια, όπου και πάει, με παίρνει τηλέφωνο. Επικοινωνεί για να μην χάνει στιγμή εσύ. Έτσι. Πάντως πρέπει να πω και στον κόσμο μας παρακολουθεί ότι είσαι πάρα πολύ γλυκιά, είσαι φοβερά πολύ καλή μαμά. Ευχαριστώ. Προσέχεις πάρα πολύ τα παιδάκια σου και τα τρία. Η Σίλια, πρέπει να σου πω ότι είδα φωτογραφίες και ψήλωσε, δηλαδή σε ξεπεράσει. Με έχει περάσει. Σχεδόν. Τι, φτάνει. Έχει γίνει πάρα πολύ ψηλή, βέβαια. Εντάξει, και εσύ είσαι ψηλή, αλλά και ο Τζόρτζ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ψηλή. Τώρα φέτος έχει μπει σε πολύ μεγάλο. Πώς το λες, rep volleyball είναι. Παίζει βόλι η Σίλια. Και μέχρι φέτος που δεν το είχε. Τώρα το πήρε πολύ σοβαρά, γιατί έχει μπει στην ομάδα της πόλης μας. Και κάνουν διαγωνισμούς σε όλη τη χώρα και τα λοιπά. Είναι η πρώτη χρονιά που μου είπε ότι θέλει να φτάσει τον μπαμπά της. Εγώ τρόμαξα. Λέω, όχι Σίλια, όχι. Δεν θα βρούμε άντρα. Αλλά τώρα επειδή έχει βάλει το άθλημα πολύ, πολύ ζεστά, θέλει να είναι hitter. Και θέλει να έχει το ύψος. Μακάρι να προχωρήσει. Της το ευχόμαστε. Άμα το θέλει και η ίδια, το θέλεις και εσύ. Και πες μου ότι έχεις σταματήσει να μαγειρεύεις τόσο εξαιρετικά. Θυμάσαι. Εννοείται ότι θυμάμαι. Είσαι φοβερή μαγείρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, συνεχίζω και μαγειρεύω. Πιο πολύ τώρα εκεί. Γιατί έχω και λίγο πιο πολύ χρόνο τα πρωινά. Πιο παραδοσιακά. Πιο ελληνικά. Όταν είσαι στο εξωτερικό, λαχταράς πολλά πράγματα. Τώρα πρόσφατα πήγαμε στις Πέτσες με τη φίλη μου. Και έτρωγα συνέχεια ντομάτες, γιατί τις βρίσκω τόσο νόστιμες εδώ και στο Καναδά δεν έχουν την ίδια γεύση. Πρέπει να πάρεις μαζί σου, ξέρεις. Ντομάτες. Βέβαια, πρέπει να πάρεις ντομάτες ή να σου στείλουν με κάποιο τρόπο. Τι ωραία που θα ήταν. Τέλεια. Μάτα μου, έδωσες πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, μια συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ στην Αυτοψία και μας συγκίνησες πάρα πολύ και μας ανατρίχιασες κιόλα με αυτή σου την εξομολόγηση. Πάρα πολύ, Μάντα, πρέπει να το λέμε αυτό. Πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες πρέπει να ανοίγονται σε αυτό το θέμα, να ανοίγουν την καρδιά τους? Εννοείται. Ξέρω κι εγώ δεν ήμουν από αυτές που το έλεγα συνέχεια ή σε λεπτομέρειες έστω. Είναι όντως η πρώτη φορά που μπήκα και σε λεπτομέρειες να το συζητήσω. Και που εγώ είμαι πρόεδρος και το ζω αυτό, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις, ακούω συνέχεια και ακόμη και για μένα ήταν δύσκολο. Αλλά εννοείται πρέπει να ξεπερνάμε το φόβο αυτό και να βρούμε βοήθεια και στήριξη. Πιστεύεις δηλαδή ότι προσφέρθηκε αυτή η βοήθεια που εσύ μπόρεσες και είχες το θάρρος να μιλήσεις? Πήρα πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Twitter. Συνέχεια δεχόμουν πολλά συγχαρητήρια και οι γυναίκες που έρχονταν και μου λέγανε και επίσης ότι είχαν περάσει οι ανάλογες. Ανάλογη περίπτωση, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι βοήθησε. Ελπίζω. Μάντα μου, το ποσοστό είναι περισσότερο στην Ελλάδα ή στην Αμερική? Ποσοστό κακοποίησης. Με βάση τα στατιστικά είναι πιο πολύ στην Ελλάδα. Αλλά όταν μιλάς στατιστικά, είναι δύσκολο. Γιατί είναι πολλές γυναίκες που δεν το λένε, οπότε δεν έχει γίνει κάποια καταγραφή. Είναι αυτό, ότι και ακόμα αυτό το μία στις τρεις γυναίκες θα κακοποιηθεί κάποια στιγμή στη ζωή της ή έχει κακοποιηθεί, δεν είναι ξεκάθαρο.
Από τη στιγμή που δεν έχουν κάνει αναφορά πουθενά στην αστυνομία ή σε μια οργάνωση όπως η δικιά μας. Πιστεύεις ότι είναι λόγω ταμπού ή λόγω φοβίες? Είναι ταμπού, φοβία. Κάποιες φορές δεν το γνωρίζουν κιόλας ότι βρίσκονται σε σχέση κακοποίησης. Ναι. Πάντως η όλη ιστορία είναι να βγαίνουν έξω και να το λένε αυτό. Να το καταγγέλνουν το όλο αυτό. Το, να το καταγγέλνουν. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να μην, αλλά να μην φοβούνται. Είναι πολλά. Πρέπει να αναρρώσουν από μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό και εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι τα προγράμματά μας που μπορεί και βοηθά μια γυναίκα να μην ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση και να πάρει σωστές πεποιθήσεις και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της και να μην ξαναβρεθεί σε ανάλογη σχέση. Ναι, γιατί πολλές φορές το κάνουν, γίνεται repeat. Ναι, μου αρέσει που μιλάς μισά αγγλικά, μισά ελληνικά. Το είσαι σαν έκαθεν αυτό. Όχι, όχι, μια χαρά τα πας, είσαι τέλεια, φοβερή. Πες μου κάτι, Ορθούλα είναι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Είναι καλά και με την υγεία της? Το παλεύει. Είναι δυνατό παιδί και το πάρα παλεύει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυνατή. Απλά τη φωνάζουμε συνέχεια να μην κουράζεται, αλλά εντάξει, δεν μας ακούει. Δεν ακούει λίγο. Παραμένει δηλαδή να μην ακούει, έτσι. Τουλάχιστον αρχίζει και βάζει, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής της και ναι, καταλαβαίνει όταν έχει φτάσει το όριό της ότι πρέπει να ξεκουραστεί. Και αυτό είναι σημαντικό. Να της δώσει πολλά πολλά φιλιά. Και πες μου κάτι, έχεις αρκετό καιρό που είσαι εδώ, Ελλάδα? Είμαι εδώ μια εβδομάδα, κάναμε μια εκδήλωση μαζί με την Ευρυδίκη, μια συναυλία, να είναι καλά, να τη ευχαριστήσουμε και δημόσια για τη Σφορόφσκη και όλες. Ήταν πολύ ωραία η παράσταση που έκανε η Ευρυδίκη για μας. Οπότε είχα έρθει την προηγούμενη εβδομάδα να βοηθήσω λίγο στο συντονισμό και να παραβρεθώ. Ναι. Και θα κάτσω άλλη μια εβδομάδα να τακτοποιήσω κάποιες εγκρεμότητες, να πάω λίγο στην παραλία. Βέβαια, να μαυρίσει λίγο παραπάνω ακόμη. Να μαυρίσω κι άλλο. Ναι. Αυτό, φοβερό χρώμα. Και επιστρέφεις δηλαδή σε μια εβδομάδα, ε? Την άλλη Δευτέρα, ναι. Φεύγουμε, πάμε πίσω στις υποχρεώσεις μας. Να μου φιλήσει λοιπόν τα παιδάκια στο όμορφα. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι. Καλή επιστροφή να έχεις. Σε ευχαριστώ. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάντα μου. Εγώ, Ιώνα μου, φιλάκια και εσύ και στην όμορφη οικογένειά σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάντα μου. Φιλιά φιλάκια, πολλά, αγάπη φιλάκια μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Τι γλυκιά.